In Business News. Πώς εκτιμάτε την πορεία του τομέα των ακινήτων? Σύμφωνα με τις ενδείξεις που έχουμε από τις διάφορες δείχτες τιμών που παρακολουθούν την αγορά, καθώς και από τις συναλλαγές που αντίθενται στο χρηματολόγιο, η αγορά έχει αρχίσει να ανακάμπτει, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτόν. Και μάλιστα βλέπουμε σημαντικές αυξήσεις στις συναλλαγές. Και σύμφωνα με διάφορες δείχτες, μικρές ή λίγο μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων. Πιστεύουμε ότι αν συνεχίσει η ανάπτυξη, πιστεύουμε ότι σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις, θα συνεχίσει τουλάχιστον για τα επόμενα 2 χρόνια σε δυνατούς ρυθμούς πάνω από 3%. Η αγορά θα συνεχίσει να ανακάμπτει και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται οι τιμές και επίσης και οι συναλλαγές. Ποια είναι η απόψη σας για τους ουρανοξύστες που κάνουν την εμφάνισή τους σε Λευκοσία, Άγγελε Μέσο? Οι ουρανοξύστες δεν είναι κατά ανάγκη κάτι κακό, αλλά πρέπει είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με προσοχή από άποψη δύο θέματα τα οποία πρέπει να προσέξουμε. Το πρώτο είναι καταρχήν ότι οι ουρανοξύστες αυξάνουν αυτό που λέγουμε στα οικονομικά την ελαστικότητα της προσφοράς προς την τιμή. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δημιουργεί ίσως περισσότερο των κινδυνών ότι μπορεί σε κάποια στιγμή όταν αυξηθούν υπερβολικά οι τιμές να έχουμε κάποια υπερβολική αντίδραση της προσφοράς. Το άλλο το θέμα είναι ότι πρέπει να προσεχθεί από άποψη πολεοδομική, ότι πρέπει να εντάσσονται αυτοί οι πύργοι κανονικά στο περιβάλλον τους και να αναβαθμίζουν το περιβάλλον παρά να δημιουργούν προβλήματα. Υπάρχει ανησυχία για τις πωλήσεις ακινήτων που συνδέονται με την παραχώρηση διαβατηρίων? Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό το θέμα επίσης, διότι αυτό δημιουργεί μια σημαντική εξάρτηση της αγοράς, τη δραστηριότητα της αγοράς μας από εξωγενείς παραγόντες που σε κάποια στιγμή μπορεί να είναι έξω από τον ελεγχό μας. Εγώ προσωπικά δεν ανησυχώ πάρα πολύ, διότι πιστεύω ότι αν σε κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει ότι θα σταματήσει με κάποιο τρόπο να σταματήσει αυτό το πράγμα, πιστεύω ότι θα δώσει αρκετών καιρών στις αγορές για να προσαρμοστούν ανάλογα. Δηλαδή θα είναι κάτι το οποίο θα έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να πει αύριο σταματούν η παραχώρηση διαβατηρίων μέσω επενδύσεων. Θα δώσει κάποιο χρόνο, 3 με 5 χρόνια, για να γίνει προσαρμογή στα υπάρχοντα project που είναι υπό ανάπτυξη.